εξυπέρασε τις εκδήλωσεις στην Κρήτη, στα Γκρέμια. Και έπαιρναν και το σύνδεκρο μαζί και έπαιρναν στο αυτοκίνητο. Οι άλλοι συνεργάτες πηγαίνουν με άλλο αυτοκίνητο. Ξεκινούμε λοιπόν από το Ηράκλειο, φορτώνουμε τα μηχανήματα και παίρνουμε στο αυτοκίνητο. Εγώ μόλις παίρνω στο αυτοκίνητο έχω συνήθειο πριν ξεκινήσω να κάνω το σταυρό. Με βλέπει κάνει το σταυρό του. Παίρνουμε το λιμάνι, είναι μια εκκλησία από κάτω εκεί. Κάνω το σταυρό μου, κάνει το σταυρό του ο καμαράδης. Περνούμε την Ελικαρνασσό μέχρι να πάμε να φύγουμε από τα δύο βαδάκια. Έχουμε περάσει κάπως στις εκκλησίες, μικρά και κάνεις και κάνω το σταυρό μου. Μέχρι εκεί καλά πάμε. Συνεχίζουμε για να πάμε ανάπετρα. Στη διαδρομή βλέπω και κάνει κάποιες προσπεράσεις. Και αλλαγές, να αλλάζει ταχύτητες. Επειδή με σέβεται και τον εκτιμώ και εγώ τον αγαπώ και είναι αμοιβαία τα σήματα, δεν ήθελε ποτέ να μου τα λάει χατήρι. Και σου λέει, αφού κάνει τώρα σύνδεσμο στο σταυρόλι μου, όπου περνούν είναι εκκλησία, πρέπει να το κάνω και εγώ. Την ώρα λοιπόν εγώ έχω ένα σημείο και πέρα. Την ώρα να κάνω το σταυρό μου, σκόπιμα. Χωρίς να υπάρχει εκκλησία. Αλλά πότε όμως, όταν είχε προσπέραση και ζοριζόταν να αλλάξει ταχύτητα, έκανα εγώ το σταυρό μου και έραζε ταχύτητα και δεν προλάβαινε να κάνει το σταυρό. Δώσ' του να κάνει το σταυρό. Προχωρούμε σαν να φτάσουμε λοιπόν στον Άγιο το Σολινάρι, έχω κάνει το σταυρό μου 180-200 φορές, αλλά σε δύσκολες περιπτώσεις. Και έχουμε φτάσει τώρα πριν τον Άγιο Νικόλαο, όσοι ξέρετε, στην ευθεία που δεν υπάρχει εκκλησία. Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά, πουθενά. Ούτε αυτοκίνητο σε προσπέραση. Και περνούμε ένα δεσινάδικο εκεί, το μαυράκι το δεσινάδικο. Την ώρα που το δεσινάδικο, κάνω εγώ το σταυρό μου σταυρωτά. Κάνει το σταυρό του, αλλά δηλαδή να πάρουν και σου λέει, εγώ έχω πέρασει χιλιάδες φορές από πάει. Εκκλησία δεν έχω δει. Και μου λέει, μα είδε με. Εκτίσανε τα λέγια λόγια και σαπάρει μου λέει και δεν την κατέχω. Εγώ έχουμε περάσει, του λέω, σύντεκρε το βεσινάδικο, δεν περάσε μετά. Λίγε το βεσινάδικο, να κάνουμε το σταυρό μου. Είχε κουραστεί τόσο πολύ, που είχε παρελθήσει. Αυτό είναι καλά, σύντεκρε. Λοιπόν, πες τώρα κι εσύ μια ιστορία για να παίρνει την κασέτα. Λέει, θα πάμε τώρα σπίτι, ζήτε και να την ακούσουμε την απολαύσω, μου λέω, εντάξει. Άρα εγώ παίρνω την κασέτα πάνω στο σπίτι, καθίζομαι 2 η ώρα τη νύχτα. 4, ένα βάλω το μεγάλο εγώ. 4 η ώρα. Λοιπόν, βάζει την κασέτα, εγώ από την χαρά μου τώρα. Λέει, ζήτε την κασέτα. Καλά είστε. Στα φεντάκι, πίνω με καφέ. Και βγάζει το τσιγάκι μου, α, ζήτε την κασέτα. Πήγα σου λέει, ζήτε. Τροχέα, όχι μου λέει. Σιγάρο εδώ απαγορεύεται. Ήταν μικρός ο χώρος. Εντάξει. Τον εσύ εγώ. Κάνει το καφέ, το λεφέρι, κάνει το καφέτικό του, το λεφέρι, μόλις σε κατεπλοκή, ανάβει το τσιγάρο του. Εδώ, πράγμα τσιγάρο. Μα το καφέ στέγει. Ρουφό, το καπνό του κάμα, τι κάνει αέρα. Μα για τα δώσετε, για μένα είναι ο νόμος μόνο και απαγορεύω το τσιγάρο, για σένα δεν απαγορεύεται. Αυτός είχε ρε πέντε και εγώ τον εξάγειρα. Για μένα είναι μόνο απαγορεύεται και δεν απαγορεύεται.